Στο νούμερο 16, η καλύτερη διαφημιστική καμπάνια του Μέγκα, που καθιέρωσε ως σλόγγαν τη λέξη Μεγκαλίσιος. Κυρίες και κύριοι, η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να βγει η χώρα από την οικονομική κρίση είναι μάταιη. Προτείνω λοιπόν να χαμαλαρώσουμε και να δούμε όλοι μαζί την Κυριακή αυτό με το καπουτζίδι. Πάθη, μίση, ίντριγκες. Τι λέω μετά? Μηχανογραφίες. Μηχανογραφίες, το έχω, μηχανογραφίες. Γράφει. Πάθη, μίση, ίντριγκες, ακτινογραφίες. Στοπ, ξανά, πάμε. Πάθη, μίση, ίντρικες, μηχανογραφίες, εκδίκηση. Στο νούμερο 20, η δίψα. Ταρι, 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 στο γυαλό πετούλι γλάρι, ταρι, ταρι. Κάνει λίγο ψύχνα τώρα. Να τα πέσαμε μαζί. Δεν κρυώνετε εσείς, ε. Στο νούμερο 19, γυρισμένο στα πανέμορφα κύθυρα, το Τζιβαέρι. Η Βέρα είναι μια όμορφη κοπέλα που ήταν όμως άτυχη στη ζωή. Θα σας πω τώρα τι τράβηξε η Βέρα τη σεζόν 97-98. Να τα πω εγώ, ναι. Ωραία. Λοιπόν, δούλευε σε ένα κρουαζιερόπλοιο και τα είχε και με τον Κόκλα. Τα είχατε. Μετά χωρίσατε. Ναι. Και μετά την ειδοποιούν από το νησί ότι ο πατέρας της πέθανε. Τι κοιτάς, καλέ, έλα κάτω να βοηθήσεις. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης είναι ο Ριβάτης. Ο Νίκος Κουρής είναι και αυτός ο Ριβάτης. Και η Θάλια Ματίκα είναι η μοναδική γυναίκα, όχι στην ελληνική τηλεόραση, στην ελληνική επικράτεια που τα έχει με δύο Ριβάτες. Εγώ άλλη δεν ξέρω. Στο νούμερο 18, Γη και Ουρανός. Ο απαγορευμένος έρωτας ήταν πάντοτε αγαπημένο θέμα των δραματικών σειρών. Ο πιο απαγορευμένος από όλους ήταν ίσως αυτός που βίωσαν ο Μάρκος και η Χαρά στη Βεντέτα. Ο Γιάννης Φέρτης υποδίεται τον αδερφό του δράστη. Και η Κοραλία Καράντη τη γυναίκα του θύματος. Μάνι, 1999. Βεντέτα, στο νούμερο 17. George of the Jungle, strong as he can be. Ζωάκια, ασπρόμαυρα, χορτοφάγα, ευτυχώς. 1992 και το Άφρικα γίνεται η πρώτη ελληνική σειρά που γυρίζεται όχι απλώς σε άλλη χώρα, αλλά σε άλλη Ήπειρο. Διότι οι δραματικές σειρές πάνε παντού, ενώ οι κομικές πρέπει να πάρουν άδεια από 48 διευθυντάδες για να πάνε μέχρι το περίπτερο τέλος πάντων. Η Κοραλία Καράντη ερωτεύεται και πάλι, ενώ δεν έπρεπε. Τα ίδια με τη Βεντέτα τραβάμε δηλαδή. Και το Άφρικα μένει στην ιστορία ως μία από τις πιο φιλόδοξες και ξεχωριστές σειρές του Μέγκα. Στο νούμερο 16. Ναι, φύγε, θα τα πω εγώ. Στο νούμερο 15, το σημάδι του έρωτα. Ποιο είναι το σημάδι του έρωτα? Τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρει χωριάτισα? Αυτό είναι το σημάδι του έρωτα. Όπου τα πιο σημαντικά πράγματα συνέβαιναν πάντοτε υπό βροχή. Δεν με πιστεύετε? Στο νούμερο 14, μη φοβάσαι τη φωτιά, της Μιρέλας Παπαϊκονόμου. Και δεν υπάρχει ούτε ένα πλάνο του Γιώργου Νινιού που δεν φορούσε τυράντες. Γιατί ρε Γιώργο φορούσε να έχει τυράντες, ε? Τι με κοιτάς, γιατί φοράς τυράντες? Τι μέση τον έκανε. Στο νούμερο 13, Μιρέλα Παπαϊκονόμου και πάλι, η ζωή που δεν έζησα. Η Ταμίλα Κουλίεβα υποδίεται μια Ελληνίδα πρόσφυγα από την Οδυσσό της Ουκρανίας. Α, Ουκρανοί είστε, δεν είστε Ρωσίδα? Που έχει δεσμό με τον Εμίλιο Χιλάκη. Και γι' αυτό στεναχωριέστε, αφού είναι μια χαρά παιδί ο Εμίλιος Χιλάκης, άλλες τα χαιρόντουσα. Στο νούμερο 13. Η ζωή που δεν έζησε. Τις δραματικές σειρές έχει γράψει για το Μέγκα ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και οι τρεις είναι στην εικοσάδα. Μπράβο, Χριστόφορε. Στο νούμερο 11, δύο μέρες μόνο. Και σε αυτή τη σειρά ο Χριστόφορος τα έχει με δύο. Ντροπή, Χριστόφορε. Ενώ η Σοφία Φαραζή μόνο με μία. Μπράβο, ρε Σοφία.
Η Λίδα Ματσάνκου και η Βίκη Παπα. Τρέχει, Χριστόφορε. Η Λίδα Ματσάνκου και η Βίκη. Γιατί τρέχει, Χριστόφορε. Η Λίδα Ματσάνκου. Ναι, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ άμα τρέχει, Χριστόφορε όμως. Πάλι από την αρχή τώρα. Και έχουμε και στόπ μπροστά. Στόπ λέω, έχουμε Χριστόφορε, δεν το βλέπει το στόπ. Στόπ έχουμε Χριστόφορε, αδερφιά μου. Αφήστε τον κύριε Μπέζο, άγιο είχαμε. Εγώ πάντως του Χριστόφορο τα μάξι δεν ξαναπαίνω. Ούτε εσείς φοράτε ζώνη, ε. Όχι. Καλά, δεν είπα τίποτα. Στο νούμερο 10, ο Απόντας, της Μιρέλας Παπαϊκονόπου. Ο Σύφης, μετά από 22 χρόνια γάμου, εγκαταλείπει τη γυναίκα του. Αχ, και εσείς τρέχετε κύριε Μπέζο όμως, γιατί με 120 πηγαίνετε κύριε Μπέζο. Γκρεμόγι μπροστά. Πάλι τα ίδια. Τώρα, όσον αφορά την άσκηση Άρακας 3. Λοιπόν, στο νούμερο 8. Τίτλο σειρά Αέρινε Σιωπέ. Εναλλακτικό τίτλο τη Σιμουδιά στον Αέρα. Τρεις σεζόν, 2000-2003. Πιλότοι ήταν οι Αποστολή τη Αλαφούζο, Καζανά, Μινιό. Αχ, το ξέρω. Α, Αθανασίου, Παπαδόπουλο, Βοιατζή, Γκλέτσο, Τζόνι Θεοδωρίδη. Να πω και τι γυναίκε του. Άντε ρε παιδιά, τελειώνεται, έχει γρασί εδώ πέρα, τα κόκαλά μου πονέσανε. Στο νούμερο 7 η Παλήρια, που εύχομαι να μην μας πάρει κιόλας εδώ που κάτσαμε. Το 1999, άλλο ένα ερωτικό τρίγωνο κεντρίζει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Τα Παλήρια. Είμαι ιερατό. Είμαι ο Αντώνης. Είμαι η μητέρα της Σερατός. Τους, της Σερατούς. Γιαγιά του κοριτσιού είμαι. Είναι η ψήθυρη καρδιάς. Η σειρά με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στην ιστορία της ιδιωτικής τηλεόρασης. Μπράβο, Αποστόλη, μπράβο, Αποστόλη. Εσείς κερδίσατε, είστε νούμερο ένα. Εγώ ήθελα να πάρω και τηλέφωνο να σου το πω, αλλά δεν έπρεπε. Μπράβο, Αποστόλη, και ήσασταν outsider, κανείς δεν το περίμενε. Όχι, μη σκύβεις το κεφάλι τώρα, τώρα δεν σκύβουν το κεφάλι. Τώρα πανηγυρίζουν, τρέξε παντού να το πεις ότι το μαζί σου είναι νούμερο ένα. Διότι καλά τα τρίγωνα, αλλά η παράδοση του τόπου μας απαιτεί έναν άντρα και μία γυναίκα χωρίς παρατρεχάμενους. Τρέχουν αυτοί από μόνοι τους. Και τρέξανε πολύ. Κόλλο δεν βάλαν κάτω, συγγνώμη κιόλα. Τρέξανε μέχρι το νούμερο ένα. Μαζί σου. Δεν μου λες, διάβασες εσύ. Ναι. Πήγαινε μέσα να διαβάσεις. Γιατί? Γιατί αύριο γράφεις διαγώνισμα, γι' αυτό. Το κυρί, από σήμερα θα διαβάσω. Όχι, όχι, όχι. Σήμερα θα διαβάσεις που είμαστε εδώ έτσι μαζί. Γιατί αύριο πού θα είμαστε? Αύριο εγώ θα βλέπω Παπακαλιάτη. Εσύ κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Πήγαινε να διαβάσεις γιατί αλλιώς θυρωρό σε βλέπω. Έχει ο Θεός. Άντε, παιδί μου, και σε δικά σου, η ώρα η καλή. Μην κάνετε όρεξη, κυρία Κάρμεν. Και όρεξη θα κάνω και θα φάω και θα σε παντρέψω. Δεν θέλω, μαντάμ. Δύο μαμάδες. Γεια σας. Από το θέατρο Νό στις οθόνες του Μέγκα. Η Νένα Μεντή είναι η φυσική μητέρα. Η Χρύσα Ρόπα είναι η θετή μητέρα. Σύνολο με δύο μαμάδες. Στο νούμερο 17. Τι έχετε? Μεγάλη χαρά έχω. Θέλετε να ακούσετε γιατί? Να ακούσουμε. Γιατί ένα όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Παίζω στο ρετυρέ. 2 χρόνια επιτυχίας και 18 χρόνια επαναλήψεων μετράει η σειρά θρύλος του επίσης θρύλου Γιάννη Δαλιανίδη. Το ρετυρέ δεν έχει τέλος. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κυριολεκτικά γιατί δεν γυρίστηκε ποτέ τέλος. Όταν τελείωσε η δεύτερη χρονιά επρόκειτο να συνεχίσουν και για τρίτη. Κάτι όμως τέτοιο δεν έγινε και έτσι δεν γυρίστηκε ποτέ τελευταίο επεισόδιο. Μεταφορικά γιατί όντως δεν έχει τέλος. Το Μέγκα δεν θα πάψει ποτέ να το βάζει σε επανάληψη. Πείτε μου τώρα τι θέλετε. Μπελιτζάνι, τηγανιτές έχετε? Έχουμε, βεβαίως. Φέρτε μας από αυτές. Χωριάτικο, λουκάνικο, τηγανιτό. Α, ναι. Φτιάξε μας τον καθένα από ένα. Μα, τι θα πεις τον καθένα από ένα? Είναι πολλά. Αυτά είναι χοντρά και μεγάλα. Μας χρειάζονται. Εγώ αυτά τα σόκινγκ πράγματα δεν τα βάζω στο στόμα μου. Αφήστε αυτή τη συζήτηση με τα λουκάνικα. Θα φέρω στον καθένα από ένα. Θα φέρω στον καθένα από ένα. Δεν είχαμε πει ότι στο καρέ της δάμας θα ντυθώ βαλές. Βαλές ήδη. Ναι, και γιατί είμαι σαν τη Γογόντζο Λετάκι. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε.
Τέσσερις όμορφες, έξυπνες, δυναμικές κυρίες ψάχνουν λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Στο νούμερο 11, το καρέ της δάμας. Μάνα ατάρτη θα με λέτε. Πάρα πολύ ωραίο τρέλερ, πολύ εντυπωσιακό. Καταλαβαίνεις αμέσως ότι πρόκειται για υπερπαραγωγή. Στο νούμερο 7, οι μάγισσες της Σμύρνης. Ένα τρέιλερ πρέπει σώνει και καλά να είναι μοντέρνο, όχι, μπορεί να είναι και παλιωμοδίτικο, τόσο που να ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα. Κάπως έτσι σκέφτηκαν στον όμορφο κόσμο το πρωί το 2006 και τους βγήκε. Όμορφο, στο νούμερο 13. Βρισκόμαστε στο έτος 2064. Και το Μέγκα εξακολουθεί να γιορτάζει τα 20 του χρόνια. Στις 31 Ιανουαρίου ξανάρχεται το The 20, The Next Generation. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80... Έλα ρε Βίκυ, διαλύσεις την προπόνηση τώρα όμως. Τώρα που θα ξανάρθουν θα το κάνουνε. Θα κάνει Βάνο τη σκόνταψη, ο Στράτος θα πάει να την πιάσει, μετά η Βάνα θα κάνει ένα... Είναι κανονισμένο από χθες, μου το είπε εμένα η Βάνα, με έπιασε και μου είπε. Γιώργο, δεν γίνονται πράγματα. Πρέπει να γίνουν πράγματα. 10 επεισόδια τον έχουμε στο σπίτι και δεν γίνονται πράγματα. Έχει φέρει και αυτή την πότση, δεν μπορώ να κάνω πράγματα. Πάει και τελείωσε. Πρέπει να γίνουν πράγματα. Αύριο που θα φέρει τα τσουβάλια θα γίνουν πράγματα. Στο νούμερο 8, το τσουβάλι του έρωτα. Αχ, αχ, είπα τσουβάλι. Το σημάδι του έρωτα, πρέπει να πω. Ξαναπάμε. Η Ελλάδα μας είναι η ομορφότερη χώρα του κόσμου. Και δεν είναι μόνο τα νησιά και οι παραλίες της. Όχι. Έχει απίστευτες ομορφιές κρυμμένες στην ενδοχώρα. Οροσυρές, υδροβιότοπους, φαράγγια, σπήλαια, ποταμούς. Για μένα δεν υπάρχει τίποτα πιο χαλαρωτικό από το να ψαρεύω σε ένα ποτάμι. Με ηρεμεί. Με φέρνει σε επαφή με τη φύση. Με γαλινεύει. Και γι' αυτό ακριβώς συγχύζομαι όταν στα καλά του καθουμένου, εκεί που ψαρεύω, εμφανίζονται δύο άντε να μην πω τι και δύο γνόλτα ψάρια. Στο νούμερο 5, Βέρα στο δεξί. Ρεγκίνα, Στράτος, Πέστροφες. Άντε από εκεί. Στο νούμερο 3, δεν είναι ο Μπουρδούμης. Δεν είναι ο Μουμούρης. Άρα ποιος είναι, είναι ο Μπουγιούρης. Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, γοητευτικός και κομψός πάντοτε, βρίσκεται στο νούμερο 3. Ακόμα λίγο έχει μείνει. Στο νούμερο 2, ο σκληρός, βαρύς και ασήκωτος, ίσως να το περιμένετε στο νούμερο 1, Αλέξης Γεωργούλης. Γεια σας! Όπως βλέπετε, εγώ την υπόσχεσή μου την κράτησα. Εύχομαι να μην κάνανε καμία χαζομάρα στο μοντάζ. Έτσι κι αλλιώς μετά τις 11 είμαστε, ό,τι θέλουμε φοράμε. Λοιπόν. Στο νούμερο 1, ο πιο σεξι πρωταγωνιστής. Ο πιο σεξι άντρας που εμφανίστηκε ποτέ στην οθόνη του Μέγκα από το 1989 μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με τη δική σας ψηφοφορία, είναι ο Αλέξανδρος Σταύρου. Απολαύστε το. Γιατί κοιτάμε τον Πυρπασόπουλο και γελάμε. Στο νούμερο 2, το λόγο τιμής. Η πιο επιτυχημένη νεανική σειρά και το πιο επιτυχημένο νεανικό κάστ ηθοποιών, που γέννησε μια ολόκληρη φουρνιά πρωταγωνιστών. Το λόγο τιμής άλλαξε τα δεδομένα στην ελληνική τηλεόραση, καθώς έκανε τα κανάλια να εμπιστευτούν τους νέους πρωταγωνιστές και να ψάξουν για καινούργια πρόσωπα. Κάτι που μέχρι τότε δεν γινόταν και τόσο εύκολα. Και ίσως το λόγο τιμής να είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία της Μιρέλας Παπαοικονόμου. Στο νούμερο 2. Τι είναι αυτό? Τι είναι? Διάβασα. Διάβασέ το. Σε σκέφτομαι. Σε σκέφτεται. Και σε ψάχνω. Σε ψάχνει ποιος? Δεν είναι δυνατόν. Είναι επικίνδυνος. Είναι. Ένα χρόνο μετά. Τότε είναι κολλημένο. Φίλιππος. Τι να κάνω? Πες της κάτι. Σκίστηκε πέτα, ούτε να το σκεφτείς.
πέτα το, σκίστο. Δεν σε πιστεύω. Μήπως ότι το σκέφτεσαι. Αισθάνομαι ότι πρέπει να πω κάτι. Υπάρχει κάτι που δεν ξέρετε για τον Φίλιππο. Αυτή τη στιγμή ο Φίλιππος και η Χριστίνα κάνουν έρωτα. Και όχι μόνο κάνουν έρωτα, αλλά άρεσε και στον κόσμο, τους ψήφισε. Τους έβγαλε στο νούμερο 1. Καλύτερη ερωτική σκηνή στα 20 χρόνια του Μέκα. Κλείσε τα μάτια. Μαρούσκα! Ντίνα Κόνστα, όσο μπορούσα. Συνήθως άλλη ηθοποιό παίρνεις για να υποδηθεί μια λαϊκή νοικοκυρά και άλλη για να υποδηθεί μια κεντρική αριστοκράτησα. Συνήθως. Η Ντίνα Κόνστα όμως δεν είναι μια συνηθισμένη ηθοποιός. Είναι μια σπάνια ηθοποιός. Στο νούμερο 7, Ντίνα Κόνστα. Μαρούσκα! Γεια. Με λένε Παντελή. Είμαι 26 χρονό. Κάνω 8 χρόνια οδείο. Στόχος μου είναι να φτάσω μέχρι το τελικό. Και θα σου πω το τραγούδι «Σκορπιός» του Στέφανου Κορκολή από το σίριαλ «Σκορπιός». Έτοιμος, ξεκίνα. Νεκρός ή ζωντανός, εσένα θα ζητάω. Σαν να ήμουν σκορπιός, στις φλόγες τριγυρνάω. Νεκρός ή ζωντανός, εσένα θα ζητάω. Γιατί είσαι εσύ το μόνο που αγαπάω. Νεκρός ή ζωντανός, εσένα θα ζητάω. Η επόμενη. Καλησπέρα σε όλους. Ρούλα με λένε, είμαι 24 μισό στρογγυλά και θα πω ένα pop τραγούδι γιατί θέλω να αποτινάξω τη νύχτα από πάνω μου, προσπαθώ χρόνια. Θα πω ένα τραγούδι που το αγαπώ πολύ, το αγαπάτε κι εσείς και γι' αυτό το ψηφίσατε στο νούμερο 18. Πάμε! Είσαι το τέρι μου, το ιδανικό μου τέρι. Είσαι το τέρι μου και της μισής καρδιάς μου το άλλο μισό. Είσαι το τέρι μου, το ιδανικό μου τέρι. Είσαι τι, το τέρι μου και της μισής καρδιάς μου το άλλο μισό. Είχα λίγο τρακ. Με κόψανε, είμαι απογοητευμένη. Μου είπαν ότι δεν μου πηγαίνει το pop. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν αισθάνομαι, λέει, και τραγουδίστρια. Αισθάνομαι ότι έχω ένα συνολικό ρεπερτόριο. Θα ξανάρθω και θα πω και πρωτοψάλτη και Παπαδημητρίου αυτή τη φορά. Που πάντοτε λέω και στο μαγαζί. Εκεί κατά τις 5.30 που σκουπίζουν και δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα, ένα Παπαδημητρίου το λέω. Γιατί τα αγαπάει ο κόσμος αυτά τα τραγούδια και εγώ τα αγαπώ. Τα ψηφίσατε. Η επόμενη. Καλησπέρα και πάλι. Ρούλα είμαι, άλλαξε μαλλί. Φέτο είμαι 25 μισό στρογγυλά. Και φέτο πρέπει να περάσω στο bootcamp οπωσδήποτε. Το έχω βάλει στόχο. Κοιμάμαι και ξυπνάω και βλέπω bootcamp, τίποτα άλλο. Παπαδημητρίου θα πω. Ένα τραγούδι που λέει η φίλη μου, η συνάδελφος, η Φωτεινούλα Ιδάρα. Πάμε! Ωραία, σ' ακούμε. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό στα βελάκι. Σαλόν έδωσε στη φυλάκι. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό στον κάμπο. Τηλεφώνησα στο λάμπρο. Νομίζω έχω κάνει ένα λάθος στους στίχους. Να το πάω όλη μία. Γεια, Ρούλα είμαι πάλι. Ήρθα να παραστείνω την αγωνία σας. Ποιος είναι στο νούμερο ένα? Ακούω, ακούω, τα φαβορή είναι το Σάτρακ από την Πολυκατοικία, το Σάτρακ από το Να Με Προσέχεις, το Σάτρακ από το Δύο Μέρες Μόνο και το Σάτρακ από τα Μαύρα Μεσάνυχτα. Ο επόμενος. Γεια, με λένε Παντελή. Είχα έρθει και πέρυσι. Είμαι 26 χρονό, κάνω 10 χρόνια οδείο και ο στόχος μου να φτάσω μέχρι το τελικό. Θα σας πω τραγούδι «Μαζί σου» από το σίριαλ «Μαζί σου» της Έλενας Παπαρίζου. Έχεις, ακούμε. Πες ότι η ζωή είναι μια στάλα ταξίδι και δες σε μια στιγμή
τον κόσμο. Θέλει θάρρος και αλήθεια μαζί. Όμως εγώ είμαι μια στάλα τραγούδι και εγώ σε κυνηγώ. Δεν σ' αφήνω για άλλο τίποτα πάνω στη γη, ναι. Δεν αφήνω την τρέλα αυτή για άλλο τίποτα πάνω στη γη. Η επόμενη. Ρούλα είμαι πάλι. Ωραία, σ' ακούμε. Πάλι τράβα σκαδάλι. Σ' ό,τι αγαπήσαμε και ζήσαμε, σημάδεψε και ρίξε πού. Στο κεφάλι. Έτσι δικό σας. Δε χωρίζουν όμως έτσι η ζωή. Τον ανθρώπο που αγαπήθηκαν με τόσο κόπο. Εσείς το αγαπήσατε στο νούμερο 8. Για σας το λέω. Οι και οι δυο μας οι ουδείς ως την ακρή της ζωής. Ισορροπήσαμε, αμ δε κι εμείς. Η επόμενη. Καλησπέρα. Ρούλα είμαι και πάλι. Ούτε ξέρω πόσο χρόνο έχω πάει τώρα πια. Έχω συγχαθεί την ώρα και τη στιγμή που αποφάσισα να μπω στο bootcamp. Αλλά ή στο bootcamp θα μπω ή σε μοναστήρι. Έξω ζωή για μένα δεν υπάρχει. Τη συγχάθηκα τη νύχτα. Πιστεύω ότι βρήκα ένα τραγούδι που ταιριάζει στη φωνή μου. Το αγαπώ πολύ και εσείς το αγαπήσατε. Το στείλετε στο νούμερο 3. Πάμε! Στον ύπνο μου το είδα, κρατούσα πιστόλι. Και δίπλα μου περνούσανε κλέφτες πολύ. Και μέσα στην καταιγίδα και μέσα στο χιόνι εγώ πυροβολούσα και έκανα τι, σκι. Κι ήμαν άγγελος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι. Στις μπότες μου φορούσα πυρούνια χρυσά. Κι ήμαν άγγελος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι. Τους κλέφτες κυνηγούσα μέσα στα βουνά. Ο επόμενος. Γεια, με λένε Παντελή. Είμαι 25 χρονών. Κάνω 10 χρόνια οδείο και πιστεύω ότι στην ουσία στο τραγούδι η σημασία έχει το συνέστημα και όχι τεχνική. Να ερμηνεύεις δηλαδή, να αισθάνεσαι αυτό που ερμηνεύεις. Θα σας πω το τραγούδι... Στόχος μου να πάω στον τελικό. Ναι. Θα σας πω το τραγούδι του, του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Δύο μέρες μόνο» από το σύριαλ της Δήμητρας Γαλάνη «Δύο μέρες μόνο». Έτοιμος, ξεκίνα! Έτοιμος είμαι. Ωραία, σ' ακούμε. Για τόσο μόνο φως να γεμίσουν οι στιγμές να λάμπουν μες στο χρόνο όλο το σώμα μου. Αργεί το πάντα, νομίζω έκανα ένα λάθος, είναι στα λόγια. Νομίζω έκανα λάθος στα λόγια. Yesterday, ο ματράπος is so far away. To stay, no I believe. Yesterday. Αλλά θεμάσαι ξενίτια. Τζιβαε και τελοιπά και τελοιπά. Στο νούμερο 17, η Βάνα Μπάρπα. Μπορεί να μην μπήκα στο bootcamp, έφτασε ένα βήμα από το bootcamp, αλλά μπήκα μέσα στην Τζιβαέρη. Με πήρε τηλέφωνο η Βάνα και μου είπε: Ρούλα, πρέπει να μπει στην Τζιβαέρη να κάνουμε πράγματα. Εγώ δεν κατάλαβα τι ήθελε. Τελικά πράγματα είναι φωνητικά. Σας το λέω, γιατί χρόνια να ορκείται η Ελλάδα ολόκληρη. Τι είναι τα πράγματα. Τη είπα: Βάνα, ποια είμαι εγώ που θα σταθώ δίπλα. Ξένα σε αγαπάει η Ελλάδα. Σε ψήφισε το 17 για το σημάδι του έρωτα, για το Τζιβαέρη. Στο νούμερο 17, Βάνα Μπάρπα. Και το καλό σου σιγανά, σιγανά, σιγανά και τα πεινά.
Για να κάνει επιτυχία μια ατάκα δεν φτάνει να είναι καλή. Πρέπει να την πει και ο κατάλληλος άνθρωπος με τον κατάλληλο τρόπο και στην κατάλληλη γλώσσα. Αυτό θέλω να καταλάβετε σήμερα. Δηλαδή, τι εννοώ. Πες το. While do insidest. Ο επόμενος. Alassane entirely bit carar. Βλέπετε, δεν κάνει σουξέ. Ενώ αν βγει ο Γιάννης Βούρος και πει απλά γλυκά και όμορφα στα ελληνικά. Γιατί εσύ αποφασίζεις. Αμέσως γράφει, στο νούμερο 20. Alassane entirely bit carar. Δεν άσπρο, δεν. Στην Ιαπωνία θα λέγανε. Να κατσετάμε. Ενώ στην Ολλανδία θα έλεγαν. Νικριρίν. Εδώ, πολύ απλά, η Βίκη Παπαδοπούλου στο δύο μέρες μόνο είπε στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Όχι μέσα. Να κατσετάμε. Νικριρίν. Στο νούμερο 17. Να κατσετάμε. Φτάνει, το είπαμε. Να κατσετάμε. Ε! Μη μάδρε! Mi madre, joder, mi madre, ay, que me dice, que me enloquece, no me digas, no me digas, no es verdad, no puede ser verdad, ese maricón, ese hijo de puta. Κάπως έτσι θα αντιδρούσε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης στο «Η ζωή που δεν έζησα» εάν ήτανε Μεξικάνος. Και μεταξύ μας, κάπως έτσι αντέδρασε, όταν έμαθε ότι η μητέρα του και ο Εμίλιος Χιλάκης. Εμίλιο Χιλάκη, ay, este Emilio Χιλάκη, caramba, este Emilio Χιλάκη, no puedo ir, no puedo ir el nombre de Emilio Χιλάκη, ¿sabes? Μάνα μου, ρε, τη μάνα μου! Mi madre, mi madre. Στο νούμερο 12. Ε, ναι, δεν το ψήφισα, πιο ψηλά πρέπει να κάνω. Νούμερο 12, mi madre. Τι έγινε, Κωστάκη? Σε γουστάρει χωριά της, α? Was ist passiert, Kostakis? Steht die Bäuerin auf dich? Και πάσα, Kostakis, le mole θα la campesina. Ζέα, Kostakis, el ben vitala baya mugababik. What is air, Kostakis? Find the burin, jau leuk. Kostakis, άντως, ήταν δέσκα, για κουσιά ο Άννα, τα γκασούκι δέσκα. Στο νούμερο 3. Άρα Γιώργη, σε μια εβδομάδα το πολύ θα τον έχω βρει. Να του ζητήσει το λόγο, λέει. Δίκιο έχει. Να κλείσω, λέει, το μαγαζί για μερικές μέρες, ώσπου να δούμε τι θα γίνει. Και μετά, αν θέλω να δουλέψω, θα με βοηθήσει ο ίδιος. Και ο Στάθης μπορεί να σε βοηθήσει. Πες να σκάσει. Μην μου μιλάς για το Στάθη. Ούτε να το δω μπροστά μου. Μα γιατί δεν με πιστεύεις? Γιατί λες βλακίες, ρε. Μέρα νύχτα ψάχνει. Τι ψάχνει, ρε αρετή? Στα χαρτιά. Τα χαρτιά γράφουν νούμερα, όχι αισθήματα. Τι να σου πω, ρε Ελένη μου. Τίποτα να μην πεις. Ο νους του πάει στα πιο απίθανα πράγματα. Ψάχνει για καμιά κομπίνα, για κανένα μπλέξιμο. Μην την ακούς αυτή. Μόνο που τη βλέπω έχει έρθει εδώ πέρα, έχει ανοίξει και τα πόδια της. Εσύ θα ακούς εμένα, τη μάνα σου, κανέναν άλλον. Αυτό που σου λέω εγώ θα κάνεις. Τι να σου πω. Αυτά μου λέει, αυτά βλέπω, αυτά σου λέω κι εγώ. Δεν το περίμενα αυτό από το Στάθη. Καλό χαϊβάνης κι εσύ. Αλήθεια σου λέω. Και να του το πεις, ε. Φτύνε έβαλες να πάει να το πει. Ξέρεις τι θα πεις. Και να μην το ξαναδώ μπροστά μου. Ούτε εγώ. Τι θα βγω να πω εγώ τώρα, α? Πώς θα τους αντιμετωπίσω όλους αυτούς τους κοτσομπόλιδες? Θα βγάλουν ένα σωρό βρώμες. Στο νούμερο 8, η Θέμης Μπαζάκα και τον Απόντα. Αυτή θα σκεφτόμαστε τώρα. Εσένα δεν σε ψήφισε, ψυχιζόσα δεν σε ψήφισε. Μόνο τη Θέμη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καθίστε. Ασπαζία μου. Ασπαζάκι μου, πρώτη φορά χαίρομαι τόσο πολύ που σε βλέπω. Δεν μου λέτε, εσείς είστε η Μαρία Καβογιάννη που πέσει στην Ασπασία Βαρδάτσικου στον Τόλσε Βίτα? Μάλιστα, του Ιωάννη και της Χαρίκλειας. Σας ζητώ συγγνώμη που σας ενοχλήσαμε τέτοια ώρα, αλλά θέλω να μου επιβεβαιώσετε ότι γνωρίζετε αυτές τις δύο κυρίες. Κατάλαβες, Ασπασία μου, είναι κάτι το εντελώς τυπικό. Τυπικό, αλλά ουσιώδες. Ναι, θα πεις που μένουμε, πώς μας λένε. Ηλικίες μόνο μην πεις. Λυπάμαι, αλλά δεν τις γνωρίζω τις κυρίες. Ασφασία μου, εδώ είναι στρατός, αγάπη μου, δεν σηκώνεστε, α. Σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ, αφήστε ήσυχη την κυρία. Δεν μου λέτε εσείς, είστε σίγουροι ότι δεν γνωρίζετε τις κυρίες?
Ναι, είμαι απολύτως σίγουρη. Μα είναι δυνατόν να μην τις γνωρίζετε? Αυτή είναι η Χριστίνα και αυτή είναι η Σάσα. Τις ξέρει όλη η Ελλάδα, τις ψήφισε. Άννα Παναγιωτοπούλου, Κατιάνα Μπαλανίκα, Χριστίνα Σάσα. Αχτύπητο δίδυμο στο νούμερο 2. Πάμε πάλι πίσω στη φάρμα για να δούμε την νικήτρια του παιχνιδιού. Η Ειρήνη Πιπιτσούλη έγινε κατά 150.000 ευρώ πλουσιότερη και έμεινε στην ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που κερδίζει σε reality στην Ελλάδα. Αποδείχθηκε σκληρό καρύδι για τους αντιπάλους της η όμορφη και δυναμική Ειρήνη που την ψηφίσατε στο νούμερο 13. Everywhere that I can, I'll try to make you love me again. Σερτά Μπερενέ, για ποιο λόγο μπορεί να τραγουδάω αυτό, ε? Το πιάστε το υπονοούμενο. Κάποιο λόγο πρέπει να έχω που λέω το τραγούδι της Σερτάμ. Δεν κατάλαβε κανείς. Okay, το πιάσουμε από την αρχή λοιπόν. Το 1989, όταν πρωτοξεκινούσε το Μέγκα, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν είναι και στα καλύτερά τους. Ποιος το φανταζόταν τότε ότι χρόνια αργότερα Έλληνες και Τούρκοι θα παίζανε στο ίδιο παιχνίδι στον Παναμά. Στο νούμερο 12 ψηφίσατε τον Τέρια Τουρμουσλά, νικητή του ελληνοτουρκικού Survivor. Τάμα. Δεν μπορέσατε να τις ξεχωρίσετε ποτέ, ούτε καν στην ψηφοφορία μας. Τις θέλατε μαζί, αχώριστες. Μαζί λοιπόν, στο νούμερο 11, οι δίδυμες αδερφές Έλενα και Φένια Τσικητίκου από το δεύτερο Say You Think You Can Dance. Η Έλενα ήταν και η τελική νικήτρια του παιχνιδιού που είχε ως έπαθλο την εισαγωγή της σε διάσημη σχολή χορού στην Αγγλία. Μπορεί οι Τούρκοι να κέρδισαν στο ελληνοτουρκικό Survivor, όμως στην ψηφοφορία σας η Νάντια Ζαγκλή βρέθηκε πάνω από τον Τέρια. Η όμορφη Νάντια απέκτησε θαυμαστές και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, καλά ειδικά στην Τουρκία, την είχανε στα όπα όπα και είναι η παίκτρια που ανοίγει την πρώτη δεκάδα. Στο νούμερο 10, Νάντια Ζαγκλή. Survivor δεν είναι, νομίζω είναι σαφές. Bar δεν είναι, Pharma δεν είναι, So You Think You Can Dance δεν είναι, τι έμεινε? Pop stars, κυρίες και κύριοι, και στο Super Idol τα ίδια θα βάλω βέβαια. Από τις 5 ταλαντούχες κοπέλες που αποτελούσαν τις High Five, μία μόνο βρίσκεται στην 20άδα. Μια πολύ όμορφη κοπέλα με πολύ ωραία φωνή, η Ειρήνη Ψυχράμη, στο νούμερο 8. Ακόμα και τώρα, χρόνια μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, η Ειρήνη εξακολουθεί να κάνει αυτό που αγαπάει περισσότερο. Να τραγουδά. Σε μεγάλα κέντρα, σε μουσικές σκηνές, σε musical. Στο νούμερο 8, η Ειρήνη Ψυχράμη. Στο νούμερο 3, μισό λεπτό έτσι λίγο να βάλω και λίγη κρέμα γιατί με έχει κάψει ο ήλιος του Survivor. Λοιπόν, στο νούμερο 3 βρίσκεται ένας παίκτης που κατέχει ένα περίεργο ρεκόρ. Στον τελικό του πρώτου Survivor, όπου και ήταν υποψήφιος για το έπαθλο, δεν τον ψήφισε ούτε ένας από τους πρώην συμπαίκτες του. Ούτε ένας, καμία ψήφο δεν πήρε. Δεν πειράζει όμως, τον ψηφίσατε εσείς πολύ ψηλά στο νούμερο 3. Στο νούμερο 3, ο Νίκος Λαμπρινάκης. Υπάρχει και τέτοιο ντοντάκι και δεν το ξέρω. Στη δική μας σχέση λοιπόν. Εγώ έτσι να το ξέρω. Πώς τη λένε αυτή? Δώρα. Α! Δώρα! Καλά τώρα, μην το παρακάνεις. Χτες, είπαμε. Χτες. Αλλά κύριε, τι να βάλεις. Άγια γλώσσα τη γλωσσού. Για να βάλει λάτσι στο δωτιά. Μισές, μισές, και σε σένα. Πα, μου σπάει τα νεύρα αυτή. Πώς του μιλάει έτσι? Ποια είσαι εσύ καλή και το μιλάς έτσι? Αυτός που το μιλάει έτσι είναι ο Στράτος. Αυτός βγήκε ο πιο σεξι πρωταγωνιστής. Δεν βγήκε ο Σαμαράς. Στη δική μας θέση λοιπόν. Δώρα! Δώρα! Θες όλα. Κανένα πρόβλημα. Και είμαι έτοιμος να σας. Τι υπόλοιπα έχουμε εμείς οι δύο? Νικόλα, είσαι ιδιαίτερα αρνητικός απέναντι μου. Τι είμαι? Δικαίωμά σου δεν θα το σχολιάσω. Καλοσύνη σου. Δεν έχεις όμως κανένα δικαίωμα να ανακατεύεσαι στη σχέση μου με τον Μάνο. Γιατί είχες εσύ δικαίωμα να ανακατευτείς στο γάμο του Μάνου, γαϊδούρα? Ποιες τι έκανε αυτή, θυμάσαι? Αυτή τα είχε με τον Μάνο όταν ήταν παιδιά. Μετά ο Μάνος πήγε και παντρεύτηκε τη Μαρουλίτα, ένα καταπληκτικό κορίτσι. Γιατί αυτήν ήθελε να γίνει θεατρίνα, να πηγαίνει στα θέατρα να ξεγυμνώνεται. Και δεν τα χαλάσανε. Όχι, όσο ήταν αυτή στο Παρίσι και ήταν αυτό στην Αθήνα, τα είχαν ακόμα. Δώσαν του κόσμου τα λεφτά στα αεροπλάνα και στα αεροδρόμια. Και μετά γύρισε αυτή στην Αθήνα, πήγε να του χωρίσει.
Παντρεύτηκε τον αδερφό του. Τον αγαπούσε. Σκατά τον αγαπούσε. Πείτε τι το έκανε για να τον πει στο μάτι αυτόνα. Τον άφησε ένα παλικάρι σαν τα κρύα τα νερά το παράτησε. Και μετά πήγε τον χώρισε από τη γυναίκα του. Αλλά επειδή ο Θεός βλέπει, τη μέρα που ήταν να παντρευτούνε, την προηγούμενη τη βραδιά, πήγε αυτός ξανά γύρισε τη γυναίκα. Τα έχω δει κι εγώ αυτά. Βέβαια, πέρσι. Α, γι' αυτό έπαθα αλσχάιμερ. Είμαι συντετριμμένος που σας στεναχώρησα και σας πήκρα ένα μάντα. Au revoir. Σε φούντωσα καριά σου, αλλά νεύτη κανονικό. Τώρα να δούμε όλοι σας πως θα ξεμπλέξετε με την αμαλίτσα. Άστα λα βίστα, Κυριάκο. Δεν μου θύμωσες. Όχι. Γιατί ξέρω πως το κάνεις για το καλό μου. Γιατί με αγαπάς. Και αυτός ο Κατρανίδης. Τα νεύρα μου έχει σπάσει πια. Τόσο χρονών άνθρωπος. Και ακόμα να παντρευτεί. Να βρει μια κυρία της ηλικίας του. Να αποκατασταθεί. Όχι. Κυκλοφορία μη παντός. Και στα σίριαλ. Όλη την ώρα με τις μικρούλες. Τη ζαλίζει, τι καταλαβαίνουν κι αυτές. Και μετά τις παρατάει. Σαν τον κεραυνό της χτυπάει και φεύγει. Αυτός ο Κατρανίδης. Τελείωσες. Συμφωνώ κιόλα. Στην επικοινωνία του μάνου με το παιδί θα θέσουμε όρους και προϋποθέσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ψήφισαν την Αμαλία. Τι τους έκανε? Μια μάνα είναι που μπαίνει εμπόδιο στην ευτυχία του παιδιού της. Μαμά. Ακριβώς και δεν τα αφήνεις ησυχία. Κακό είναι. Και χώνεται παντού. Δεν στέκουν αυτά που ζητάς. Έτσι πρέπει. Κόρη έχει. Θα την αφήσει να πάρει όποιον να είναι. Και πάρε το διαζύγιο. Χτες. Αυτό είναι ο προορισμό τη μάνα, να κάνει το παιδί το βιοβίο του. Αναλαμπή έχει εσύ, ε. Και αυτό ο Κατρανίδη. Δεν οδηγούμε πουθενά. Ψηφίσατε. Σε ποιον χρεώνετε λοιπόν τα άπειρα λάθη τη ομάδα και του γύρου? Γιώργος. 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 Στο διάλογο το γαϊδούρια ο Γιώργος όλοι σας και εσύ μωρ δεν τρέπεσαι. Δύο χρόνια έβρισε όλο τον κόσμο, δεν έβαινες άνθρωπο να μιλείς. Άρα που θα μιλείς, μιλάω εγώ τώρα. Στο νούμερο 5 λέει ο δύναμος κρίκος. Μου ήρθε κατούριμα τώρα που έχετε καμιά πισίνα. Επιπλοκές από προεκλαμψία. Εγκεφαλική αιμορραγία και είδημα. Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. Είδημα λάρκα και πνευμόνων. Ρήξη του ύπατος και τέλος διάσπαρτη ενδιακιακή πήξη. Πάντως η γυναίκα δεν είχε καμία ελπίδα. Κύριε συνάδελφε, δέχομαι φυσικά την επιστημονική σας άποψη, αλλά κατά τη γνώμη μου, η κοπέλα δεν είναι νεκρή. Είναι απλώς ματιαγμένη. Επιτρέψτε μου, παρακαλώ. Στα όριστα γρεβουνά. Στα όριστα γρεβουνά. Φτύσου κουνήσου. Κι όμως δεν κουνιέται. Άρα κάτι άλλο έχει. Αλλά τι. Ο οργανισμός της γυναίκας έπαθε αιμορραγικό σοκ. Και η μητέρα πέθανε. Μπα, αποκλείεται. Κάτσε να πάρω εγώ μια θεία μου να την ξεματιάσει. Έχεις ένα πρόσωπο, δηλαδή είσαι ένας ηθοποιός, πέρα από το υποκριτικό σου ταλέντο, που παίζεις πολύ με το πρόσωπο. Παίζεις και με την εκφορά του λόγου, παίζεις δηλαδή με όλα, αλλά παίζεις πολύ με το πρόσωπο. Δηλαδή είσαι όλο μούτρε. Δηλαδή τώρα δεν ξέρω, είσαι τσατισμένος ή. Τσατισμένος είμαι λίγο τώρα που μου είπατε για τις μούτρες. Θέλω ο σκηνοθέτης μας να σου κάνει ένα γκρο και εγώ να σου βάζω έτσι μια κατάσταση, ένα συνέστημα να βλέπω πώς θα την δράει. Στην υπερηφάνεια, πώς θα την δείξεις. Αυτό είναι υπεροψία, βέβαια. Τι λες, καλέ. Γελάς εύκολα. Ναι. Όταν λέμε γελάς εύκολα, δηλαδή γίνεται ένα αστείο και γελάς. Γέλιο έχεις, έχεις ένα τεχνικό γέλιο που μπορείς αυτή τη στιγμή να σου πω γέλα, θα γελάσεις. Γέλα. Η
πρωινή ζώνη του Μέγκα αλλάζει πρόσωπο και υπεύθυνος είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Στο πλευρό του η Μαρίνα Τσιντικίδου, στο νούμερο 20. Ανάθεμα και αν πρόλαβα ποτέ να πω κουβέντες σε αυτή την εκπομπή. Έλενα το πιάτο μόνος μου και έλεγα ας το πλύνω το πιάτο να μην μου το πλύνουν οι κότες. Ποιες κότες μόνο αφού εγώ τα πλένω τα πλάνα. Γελτικά! Να σου πω κάτι, δεν γλύφω κανέναν για να μείνω εδώ μέσα. Είναι κι αυτό ένα είδος ψυχαγωγίας. Άμα ψυχαγωγήστε έτσι δεν σας κάνω. Στο νούμερο 19, αγαπημένη ψυχαγωγή εκπομπή τη Φάρμα. Βούλωστο, σκάσε! Στο 19 το από το 19, σκαβούλε στο 19! Hello. Hello. Hakuna matata. Hakuna matata. Για άλλη μια φορά. Hakuna matata. Hakuna matata. Hakuna matata. Στο νούμερο 17, Hakuna Matata. Ο Χρήστος Φερεντίνος με μία κάμερα και ένα μικρόφωνο ταξίδεψε στον κόσμο και γνώρισε όλες τις φυλές της οικουμένης. Η ιδιωτική τηλεόραση τολμά για πρώτη φορά να φτάσει στα πέρατα της γης και να μας προσφέρει σπάνιες εικόνες. Πιο ξεχωριστή από όλες, η συνάντηση του Χρήστου με του Ζουλού της Αφρικής. 17. Hakuna Matata. Πάμε λοιπόν στην ομιλία. Πόσο άματα. Ό,τι και να έχει μέσα στη σακούλα, να ξέρεις ότι εγώ μπορώ να το μαγειρέψω. Να κάνω ένα τέλειο φαγητό. Βλέπω καλούδια εκ του εξωτερικού. Πέρκα. Ω, πέρκα, δεν την τρώω. Μανιτάρια. Μανιτάρια τα συγχαίρουμε και από την πίτσα ακόμα τα βγάζω. Φρέσκο αρακά. Ο αρακά μου κάνει ένα τεράστιο φούσκωμα στη κοιλιά. Κάνω πουφ πουφ. Μπέικον. Μπέικον δεν τρώω ποτέ. Είναι φοβερά. Σιγηρό και είναι κρίμα και το καημένο του γουρουνάκι. Και λίγο κάπαρι. Το γεγότερο, 2 φορές έχω πάει στο νοσοκομείο από κάπαρι. Έχεις βέβαια για άλλες βλακίες. Μάλιστα. Επειδή εγώ αυτές τις βλακίες δεν τις τρώω, άκου να ζεις τι θα γίνει. Σας δώσω 5 ευρώ και θα πας στο φούρνο απέναντι να πάρεις μία ζαμπονοτυρόπιτα και ένα πένελι. Στο νούμερο 16, στην κουζίνα ολοταχώς. Φαντάζομαι όλοι θυμόσαστε την ομάδα της πιπεριάς και την ομάδα της ντομάτας από το πρώτο τηλεπαιχνίδι μαγειρική στην ελληνική τηλεόραση. Τι είναι αυτό που σας δίνει τόση δύναμη? Κοίτα ρε δεις, Έλενα, για όλες εμάς τις κοσμικές γαλαζοαίματες κοπέλες που μη με βλέπεις έτσι, στο σπίτι είμαι φοβερά απλή με την παντόφλα κυκλοφορώ. Το πριβέ ήταν μια όση στην ελληνική τηλεόραση. Δηλαδή μπορούσα να έρθω εδώ ως καλεσμένη να από τον πόνο μου να εξηγήσω στον κόσμο ότι δεν έχω κάνει ποτέ lifting, ποτέ πλαστική και ποτέ botox. Είμαι κατά του νηστεριού. Το μυστικό μου είναι ότι πίνω πολύ νερό. Πολύ νερό πίνω. Και τώρα θα κάνω μια προσπάθεια να χαμογελάσω, αν μου βγει. Βγήκε. Στο νούμερο 15, πριβέ. Στο νούμερο 4, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Πάντως όσο έχουν το σεντόνι και ανάμεσα δεν νομίζω να κάνουν δουλειά. Ελάτε κύριε, να γυρίσει, για να δούμε κύριε. Όχι, έλατε κύριματα. Τι έγινε αγόρι μου, το άνοιξε. Άμα δεν μας ανοίξει μέρα που γιορτάζω, εγώ θα μας ανοίξει. Τι έγινε να κλείβει δουλειά ξανά καράβια σου? Έφαγα πολύ και φούσκωσα. Έλα να παίξεις να κάψεις καμία θερμίδα, άντε. Δεν μ' αρέσει η ρουλέτα. Έτσι πως δεν με σχέ. You have to come to Jamaica, woman. You got the best food in Jamaica, best food in the Caribbean. You gonna φουσκώσει as much as you want. We got the sun and the sea and the rum and the best company. You got the pretty good company, eh? In number 8, the company of Logotimis. No woman, no cry. Το νούμερο 16 όπως το λύσο κλέτσος είναι και για τους ψήθυρους καρδιάς το δικό μας το σιριάλ και για το άλλο με τα αεροπλάνα που δεν μιλάνε τα αεροπλάνα, πώς το λένε, οι Άιρινοι σιωπές και για τα δύο. Να σου πω τώρα τη μοίρα σου. Δεν θέλω να μου πεις τη μοίρα μου. Θέλω να μου πεις τι σημαίνει ντουκέ ντουκάβα. Θα σου πω, αλλά θα μου δώσεις 35 ευρώ στην ΦΠΑ. Τι σημαίνει, πες μου. Θα σου πω. Ντουκέ ντουκάβα, η αίθουσα κλιματίζεται. Ντουκέ είναι αίθουσα, ντουκάβα κλιματίζεται. Είναι ενεστώτας παθητικός. Σημείωσε εδώ ότι το ντουκέ η αίθουσα χρησιμοποιείται ως κατηγορούμενο. Πάρε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είναι 35 και 6,65, 41,65. Σου δίνω 10, έχεις 1,65.
καλά είναι. Είναι πολύ ησυχή, γλυκούλα μου. Τι Πεινάω πάρα πολύ, θέλω δύο πίτες με γύρο από όλα εκτός από κρεμμύδι και νομίζω τα έκανα κιόλας. Έπεσε. Μα δεν είναι η κατάσταση αυτή. Ναι, ερωτοτροπείτε στην παραλία. Υπάρχετε παρακαλώ παραπέρα. Ντροπή σας, δεσποινείς. Χθες ή το εδώ κάτι παιδάκι με ρακέτας. Τα καρτούκαρ, μας υπήρανε τα αυτιά. Σήμερα έχω αυτούς. Στα τουρκικά καντίν θα πήγαινε κάκι. Από εκεί βγήκε το κατίνα, όχι από βάφτιση. Δικοί μας ήταν και τρεις Έλληνες. Τότε άλλαξαν όλα. Κατάλαβα πόσο όμορφο είναι να έχεις κάποιον και να σε ακούει. Σε καταλαβαίνω. Yes, but I don't understand the thing. I don't believe that we can communicate. Θέλω να μου μιλάς. Κι εγώ να σε ακούω. We cannot communicate because you are a good Greek girl and I'm a very, very beautiful Indian boy and there is no communication between us. Κι εγώ θέλω να είμαι κοντά σου. But how are we going to do it because I don't live here in Greece, I live in India, Mumbai, India. Εγώ πάντως θα ήθελα να μείνω εκεί για πάντα. In India, you want to live in Mumbai, India. Well, another thing with the drama actor, they fall in love with the wrong person, just like that beautiful girl over here, they fall in love with me, but I don't want her because I want to get from India. But you want her very much and you like her very much, so you voted for her in number 20. So in number 20, we have a very, very beautiful Greek actress, Katerina Papoutaki, from Marine, Ethiopia. Αλλά δεν γίνεται να συνεχίσουμε. Γιατί βρε, αγόρι μου. Το σύστημα δεν δουλεύει. Fuck, what you mean, man? Πόλωσε το σύστημα, δεν λειτουργεί τίποτα. Καλό. Πάθαμε. What you mean, man? Τα φορά στα λόγια εξαντλήνει. Πόλωσε. Πόλωσε. Αλλά που το βρήκατε το τζούφιο. It ain't working. Well, it ain't working. Δηλαδή, τίποτα. Πλήρης αυλογιστία. Ουφ. Ύστερα σου λέει, Billy Grant, το καινούριο αστέρι της Magnum. Αν ήταν έτσι τα αστέρια μαύρε μου. Well, don't worry, baby. I'm still here for you. Αν κάναμε ακόμα μια προσπάθεια, βρε αγόρι μου. Άδικο σκοπό. I'm gonna make some porn or what. Και το παρατάς τώρα. Δεν τα παρατάω εγώ, αυτό με παράτησε. Ναι, ναι, εγώ καταστρέφομαι ακόμα. Εδώ πληρώνω βάρδες, πληρώνω σκούδια. What you mean, man? Θα τσοτάρω κι εγώ, αλλά... Well, you bring me here for nothing. Δεν μπορεί να με καταλήψεις έτσι. Σας δεν μπορώ να βρω λύση στο πρόβλημά σας. Η λύση μου, ρε, είναι μέσα στο βρακί σου. Well, I'm 12. You got that scene from Safe Sex, that Billy Grant episode, where they're trying to shoot some porn, but it ain't easy. And you're about to hear that scene, not see it. You're not gonna see a thing. You're just gonna hear it. Χουχ, μωρέ Χριστόφορα, αυτή η βλακία με τα λουλούδια πάλι πρωί-πρωί. Μια Κυριακή είχαμε να κοιμηθούμε. Ωραία, κόλλημα. Τι, αχ, αχ, αχ. Συμπάνει κιόλας. Έσχος. Τέλος πάντων, στο νούμερο 5, η ζωή μας μια βόλτα. Το πρώτο σενάριο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Με πρωταγωνίστρια τη Φιλαρέτη Κομνηνού. Άντε τέλειωνε τώρα με τα λουλούδια. Καφέ να φτιάξεις. Μωρή Φλωρίδης Αχαΐας. Ναι, ήταν υπερπαραγωγή. Αλλά εγώ μια χαρά την έβγαλε εδώ στην Πολυθρόνα. 40 επεισόδια, ούτε που σηκώθηκα. Όποιος ήθελε, ερχόταν, τα έλεγε, έφευγε. Έχω βέβαια αυτό το παιδάκι, το οποίο με έχει ζαλίσει. Έρχεται κάθε τρεις και λίγο, με μπερδεύει με την ξαδέρφη μου, τη Μελιό. Εγώ δεν είμαι Μελιό, είμαι Μαλιό. Έλα εδώ, βρε σκασμένο. Κυρία, μην κλαίτε. Εγώ είμαι εδώ, κυρία. Φέτος τα λες αυτά. Του χρόνου θα παίζεις με το Λαζόπουλο. Πάρε αυτή την μπάλα και πήγαινε να παίξει με τα άλλα παιδάκια της γειτονιάς. Και κανόνισε, κακομοίρη μου, να γράψεις κανένα σύριαλ όταν μεγαλώσεις και να μην πάρεις εμένα για πρωταγωνίστρια, αλλά την Πέμι Ζούνη. Α,
το κοδόνι, ποιο να είναι. Πήγαινε δες και γερνώντας φέρε και 3 κιλά λεμόνια. Θα φτιάξω lemon pie. Miss Hills, I have another question for you. You are very beautiful. Thank you. Thank you very much and you're very funny. Excuse me. Thank you. Bye. Όχι, μη φεύγεις τώρα, γιατί... Εμένα κύριε Φέτο, με παράτησε στη γαλάζια λίμνη, σηκώθηκε και έφυγε. Τι πάει, τι πάει. Μοιάζουν τα μαλλιά μας, ε. Άσε μας και... Τι έγινε, καλό μαθηγρία σας είχα, ε. Τι εννοείς, Εμίλη, δεν σε καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, αυτή την Κυριακή στο Τουέντι δείτε τον αγαπημένο πρωταγωνιστή δραματικής σειράς και την ατάκα που έγραψε ιστορία. Την Κυριακή στις 10. Δείτε το εσείς, γιατί εγώ από τις 9 η ώρα πέφτω. Δεν θα το δω, δείτε το εσείς τέλος πάντων. Σίκα.